Fucking hell. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και μαζί μου θα βρίσκεται για το σχολιασμό ο Γιώργος Καναϊλάκης. Προ, ξανά, ναι, γιατί έχει ελληνικό σχολιασμό και δεν το ήξερα. Και μετά που μου το είπατε, θέλω να το δοκιμάσω. Και σήμερα παίζουμε Chelsea vs Man City, όσοι δεν ξέρετε είμαι με την Chelsea. Και ξανά επιθυμίζω τα γραφικά στο Pro είναι για τον... Δες. Είναι PlayStation 3.5 για μένα. Για τα FIFA videos, sorry, αργό δεν απολαμβάνω αυτή τη στιγμή γενικώς το FIFA. Όλοι έτοιμοι, ξεκινάει! Το καταπληκτικό παιχνίδι ξεκινάει! Μπελέ, έχω την εντύπωση θα με μπελάνουν, δάμε, γιατί Μάτιτς. Δεν έχω... Ου, Μάτιτς. Και Χιλ. Ιβάνοβιτς. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Φιλίπε, έχει κενό χώρο μπροστά του. Μπορώ να πω, πολλά ωραίο ο σχολιασμός ο ελληνικός. Πιλικουέτα, επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ασπιλικουέτα, επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. That's actually fun. Γιαγιά του ρε. Μαστρί. Γιατί γελώ. Μια καλή προσπάθεια, γιατί... Το Ναστρίσταρο σιγά σημαίνει έχει σε εμάς. Τον πού στο χάρτ να μου πιε. Έξοχη ατομική προσπάθεια, άξιζε κάτι καλύτερο. Ναι, πράγματι άξιζε. Πολύ καλά που δημιούργησε από μόνος του τις προϋποθέσεις για να κάνει το σουτ. Ναι, απολύτως συμφωνώ. Την τεχνική και την τακτική του κατάρτιση. Ναι, από αυτό. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, ήδη έχουν επιβάλει το δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι. Ναι. Σαφώς έχουν ξεκινήσει πιο αποφασιστικά, πιο δυνατά. Έχουν περισσότερες τελικές προσπάθειες. Και από την άλλη βέβαια, ο αντίπαλος φαντάζομαι δεν κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Θα προσπαθήσει γρήγορα να ισορροπήσει το παιχνίδι. Ναι, η City θα προσπαθήσει να ισορροπήσει το παιχνίδι. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Όπως τα πόδια μιας γυναίκας. What nothing. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι δεν κατάλαβα τίποτε από τις τελευταίες τρεις λέξεις που είπε. Την περνάει ανάμεσά τους. Θα πιάσει το σουτ. Ναι, είναι γκολ. Σε τέτοια τετ-α-τετ, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τον goalkeeper. Έχει δίκιο. Έχει απολύτως δίκιο. Πάλα σε καλό σημείο. Ναι, πολύ καλό σημείο. Ου, σουτ που δαμε. Σουτ τώρα. Όχι. Όπως είπα για τα FIFA βίντεο, όσοι ξέρετε υπάρχει σειρά στο κανάλι μου Road to Division 1 στο Ultimate Team του FIFA 15. Έχει καιρό να ανεβάσω, εντάξει. Οκ. Αυτή τη στιγμή απλώς δεν απολαμβάνω football games. Δεν θα πω FIFA γιατί παίζω αυτή τη στιγμή προ. Αλλά μόνος λόγος που παίζω είναι για να δοκιμάσω αυτό το ελληνικό σχολιασμό. Γιατί είναι ενδιαφέρον, ξέρεις. Και δεν πιστεύω πως πάρα πολλοί από εσάς το έχετε ακούσει, αλλά δεν πειράζει. Θα σας το δείξω κι εγώ. Εγώ είμαι YouTuber. Ο goalkeeper ξέρει πολύ καλά ότι δεν είχε ελπίδες εδώ αν το σουτ πήγαινε μέσα. Όχι, δεν είχε απολύτως καμία ελπίδα. Μεγάλη ευκαιρία. Δεν πρέπει να τα χάνεις κάτι τέτοια. Μπορεί να μάθω και να μιλώ σωστά ελληνικά από τέτοια βίντεο, έτσι. Σφύριγμα και λήξη του... London FC 1, Man Blue 0, γιατί δεν έχουν rights για τα τούτα. Μα γιατί Manchester νομίζω έχουν rights. Πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στην αμυντική τους λειτουργία. Θα τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν. Σου το λέω εγώ. Βέλε, τρώει με το βυζί. Σε κάποιο βυζί λίγο πιο πάνω. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Σε όπως έλεγα για τα FIFA βίντεο, δεν ξέρω πότε ακριβώς θα επιστρέψουν τα βίντεο, διότι... I'm just not enjoying the football games αυτή τη στιγμή όσο προηγουμένως. Σε κάποια φάση θα μου επιστρέψει, ξέρω εγώ, θέλω να παίξω FIFA και θα λιώσω πάλι και θα κάνω πολλά βίντεο με Ultimate Team. Αυτή τη στιγμή παίζω καμιά φορά FIFA, το BE Pro αν ξέρετε, που είσαι λίγο σου παίχτη και παίζεις με την ομάδα και με τους φίλους σου σε μια ομάδα online αντίον άλλους, BE Pro. Ωραία φάση, όσοι ξέρετε για ποιο λόγο, όσοι δεν ξέρετε, σας το εξήγησα.
μεγάλη ευκαιρία και θα κάνει το θαύμα του ο goalkeeper. Πολύ μεγάλο θαύμα. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Ναι, ψάχνει το Χάζαρντ συγκεκριμένα. Όσκαρ! Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Γενικά το έχει το μακρινό σουτ, αλλά τώρα δεν το έπιασε καλά. Τίποτε. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Έχουν πάντως στη διάθεσή τους τρεις αλλαγές για να αλλάξουν οτιδήποτε. Αυτό θα ήθελα να σου επιθυμήσει να κάνεις καμιά αλλαγή. Ελά! Ωλε! Τερματάτσα από τον Όσκαρ! Θα λέτε εσείς τώρα. Ρε βλάκα! Παίρνεις στον CPU, παίζεις online! Είσαι άχρηστος! Και ναι, έκανε εδώ. Thank you for telling me that. Like, δεν το ξέρω, ξέρεις ότι δεν παίζω PES εδώ και χρόνια και αν πάω online θα με. Και προτιμώ να παίξω έτσι το θα το απολαύσω. Θα απολαύσετε κι εσείς και. Να ακούσουμε το link ο σχολιασμό. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία του. Ο ίσως δεν σήκωσε τη σημαία του. Γιατί δεν το έκανε αυτό, παιζε! Την κίτρινη κάρτα εδώ από τον διαιτητή. Όχι, δεν δέχομαι εγώ την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Μαλά, κανένα σχήμα είναι ο Λουίζ, ρε βελε. Θέλει με ένα τώρα. Ζητή, κάθε την παλιά. Δεν είναι offside. Άλλο ένα γκολ. Σιούρλε, αλλαγή σκοράρι. Πανηγύρισα πολλά τέλεια τα τέρματα μου, έτσι. Γιατί συνήθως αν παίζω online και ξέρω σκοράρω κάποιο τέρμα που είναι ωραίο ή σημαντικό, μία μέσα στο δωμάτιο, πιο πας στο κρεβάτι, πας στον τοίχο, ανεβαίνω, πας στο τσαβάνι. Αλλά τώρα έκανα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Έτσι ολοκληρώνεται. Είναι πραγματικά εκπληκτικές επιθέσεις από τη μία ομάδα απόψε, σε όλα τα σημεία. Καταπληκτικές, σε όλα τα σημεία. Μερικά παιχνίδια δεν θέλεις να τελειώσουν, όπως αυτό για μένα. Όχι, εγώ θέλω να τελειώσω. Απίστευτα απολαυστικό από την αρχή ως το τέλος, με πολλά μαρκαρίσματα. Μάλιστα, έχει να πει τίποτα άλλο. Αυτό είναι το τέλος αποψινής μετάδοσης. Ναι. Εμένα, τον Χρήστο Τυρακόπουλο και τον συμπαρουσιαστή μου, τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Και τώρα, διαφημίσεις.